Πάμε στον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο, για να μας δώσετε καλησπέρα σας. Το στίγμα που επικρατεί αυτή την ώρα αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την Κρήτη. Το είπαμε και πριν από λίγο, οι προβλέψεις σας επιβεβαιώθηκαν. Καλησπέρα κύριε Σαλαμπάδα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πράγματι ήταν αναμενόμενη αυτή η εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, η οποία βέβαια δεν είναι των τελευταίων ωρών. Ξεκίνησαν, θα λέγαμε, από χθες το βράδυ κάποια φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους ήπια. Εντάθηκαν λίγο το πρωί και στα δυτικά εδώ, σε δυτικές δηλαδή ζώνες, αλλά έχουν καθαρά τοπικό χαρακτήρα και παροδικό. Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι αυτός ο παροδικός χαρακτήρας εκτονώνει ουσιαστικά στη μετέπειτα πορεία την όλη κατάσταση. Και έτσι θα λέγαμε τα προβλήματα λίγο, γίνονται και λίγο αντιμετωπίσιμα. Μάλιστα να σας πω, είχαμε και μια ευχάριστη, θα λέγαμε, εξέλιξη, τουλάχιστον αυτό για μας επιστημονικά, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ότι η κύρια ψυχρή μάζα που μας ανησυχούσε για την ένταση των καταιγίδων και την πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, ευτυχώς κινήθηκε νότια του νησιού, με αποτέλεσμα οι καταιγίδες οι περισσότερες να έχουν εκδήλωση σε θαλάσσιο περιβάλλον. Βέβαια, έχουμε ακόμα συνέχιση αυτής της τάσης των καιρικών φαινομένων. Άρα αυτό τόπους. Τι σημαίνει, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδεχομένως να δούμε περαιτέρω ένταση, κύριε Λέκα? Κατά τόπους θα συνεχίσει απλά αυτό το πράγμα, αλλά ίσως για το ξημέρωμα αύριο, δηλαδή ίσως όχι τόσο τη νύχτα, αλλά για από αύριο το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή πλέον μπαίνει το βόρειο ρεύμα, όπως είπε και η συνάδελφό σας, αναμένεται ότι θα ενισχυθεί το βόρειο ρεύμα με εντάσεις οι οποίες θα φτάσουν σταδιακά τα 6 με 7, τοπικά τα 8 και ίσως και 9 μποφόρ σε κάποιες περιοχές κεντρικά Πελάγη και νότια του νησιού. Αυτός είναι ένας δυναμικός παράγοντας, ο οποίος συνηγορεί και πάλι για έντονες βροχοπτώσεις σε βόρειες περιοχές, οι οποίες τώρα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή θα είναι αυτό το παροδικό, είπατε, για μία ώρα. Θα μπορούσε να κρατήσει λίγο παραπάνω, εάν είχαμε το βόρειο ρεύμα ενισχυμένο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, είναι και η αυριανή μέρα που θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Βέβαια, δεν εντάσσονται αυτά τα συστήματα στις κατηγορίες εκείνων τα οποία θα λέγαμε για ακρότητες φαινομένων. Παρόλα αυτά, δυστυχώς βλέπουμε ότι κάθε βροχή δυστυχώς δημιουργεί και κάποια προβλήματα και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Οπότε και αύριο λέτε προσοχή. Από εκεί και έπειτα ύφεση. Ναι, από το βράδυ κιόλας θα δούμε τα φαινόμενα να αρχίσουν σιγά σιγά να υποτονούν, δεν τελειώνουν, αλλά υποτονούν σταδιακά, θα αρχίσει και η εξασθένιση των ανέμων, εκτιμώ να μην προκληθούν προβλήματα στα θαλάσσιες συγκοινωνίες, σε κάθε περίπτωση βέβαια αυτό θα φανεί τελευταία στιγμή, και από την Παρασκευή το πρωί σε κάποιες ορεινές ζώνες να διατηρηθούν κάποια φαινόμενα, αλλά σταδιακά θα δούμε τον καιρό να βελτιώνεται και με μια βελτίωση η οποία θα μας ακολουθήσει και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τουλάχιστον. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λέκα.